Καλώς παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Το σημερινό μας βίντεο θα παίξουμε και πάλι Free Fire. Συγγνώμη που άρχισα 6 μέρες να κάνω βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε καραντίνα στο Free Fire, δηλαδή θα το εξηγήσω. Θα πρέπει να κάτσω σε ένα σπίτι μέχρι να πάμε top 10 και μόλις φτάσουμε μπορούμε να βγούμε έξω. Αλλά μπορούμε από το σπίτι να πυροβολάμε και αυτά. Τώρα θα απαντήσω ένα post και θα τα πούμε στο game. Και τώρα παιδιά έχουμε μπει στο αεροπλάνο. Το σπίτι που θέλω να πέσω, αρχικά θέλω να πέσω εδώ, έχει ένα σπίτι στο πικ, αλλά θα πέσω κάπου αλλού, να σκεφτώ τώρα. Θα πέσω εδώ στο κέρατον. Τώρα έπεσα εκεί έτσι γιατί δεν θα πέσουν και πολλά άτομα. Θα είναι χαλαρά. Παιδιά, τον Ράφαλ μπορείτε και εσείς να τον πάρετε εντελώς δωρεάν. Σήμερα ειδικά, αν μπήκατε σήμερα και τις τελευταίες 8 και τις τελευταίες 7 μέρες πριν, σήμερα θα πάτε κάπου που γράφει check-in και έχει διάφορα skin και στις 8 μέρες παίρνετε τον Ράφαελ και εγώ τον πήρα. Δεν έβαλα λεφτά ή κάτι, τον πήρα δωρεάν. Τι διάνοια θέλουμε ρε. Θα το πάρω πίσω. Εντάξει, τίποτα. Εντάξει, έχουμε ένα βέρθα, αλλά δεν είναι καλό. Δεν μας νοιάζει. Θα πάρουμε κάτι καλύτερο στο δρόμο. Τώρα πρέπει να κάτσω εδώ και δεν πρέπει να βγω μέχρι τα 10 άτομα. Εντάξει, είναι 31. Είναι 31 τα άτομα. Να το πάρω, το πήρα. Ουπς, βγήκα κατά λάθος, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δεν μου γίνεται να βγω. Τι θα κάνω? Να κάτσω τώρα να ξαπλώσω, να κοιμηθώ. Να μαξιλάρι δεν έχουν αυτοί. Τέλος πάντων. Τώρα ξύπνησα. Κοιτάζω έξω τι ωραία εδώ. Το αμαξάκι μου, αλλά δεν μπορώ να κατεβώ καν και έχει και ο πλάρος τώρα και εγώ δεν μπορώ να πω πουθενά, αλλά αν το άτομο το τρώνε τα πόδια και αυτός δεν με βλέπει. Τώρα δεν ξέρω γιατί πυροβόλησα. Παιδιά, όσοι ρωτάτε που έχετε τον Ράφαελ και δεν ξέρετε τι κάνει η δύναμη του στο μάτς, θα σας βγάζει αυτό το πράγμα που έχω εγώ εδώ, θα σας το βγάζει εδώ. Εδώ κάτω από αυτό που πυροβολάς. Εδώ είναι αυτό που πυροβολάς, θα σας το βγάζει κάπου εδώ. Αυτό θα... Και άμα το πατάτε αυτό και έχετε πιστολάκι, το πιστολάκι σας θα πυροβολά πιο γρήγορα. Αλλά
Όχι αυτό το πιστολάκι, το άλλο το κανονικό. Καταλάβατε. Άτομο. Τώρα μόνο από δεν μπορώ να τον πυροβολήσω. Τον έφαγα. Τώρα έχω και αυτό το κουπονάκι που έχω. Πράγμα, αλλά δεν μπορώ να πάω. Εντάξει, 19 άτομα είναι. Εντάξει. Πιστεύω δεν θα βγει πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο, έτσι κανένα 15 λεπτό. Ως εκεί, ok. Μάσα μια χαρά, κάνα και ένα κύλο αυτόν. Θα πάω λίγο κάτω. Α, εδώ μπορώ να πατήσω, να δω λίγο τη φύση έξω. Α, θα κάνω την καθημερινότητα της καραντίνας. Δηλαδή, νύχτα. Κοιμάμαι. Πρωί. Ξυπνάω. Όχι. Α, ένα λεπτό. Α, εδώ δικαιούμαι βασικά. Απλά δεν δικαιούμαι να πω, ας πούμε, δικαιούμαι γιατί και εδώ σπίτι μου είναι, αλλά δεν δικαιούμαι να βγω εκεί έξω. Δεν δικαιούμαι. Τώρα αν έρθει ο κύκλος, πριν να κάνω το challenge, γιατί άμα το θέλω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα όμως ευτυχώς εδώ δικαιούμαι. Να βγαίνουμε και ένα αυλί μου, σπίτι μου είναι πάλι. Το επόμενο challenge που θα κάνω θα είναι βγαίνω από την καραντίνα. Τώρα εδώ σπίτι μου είναι. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Μόνο δικό μου. Βασικά η καθημερινότητα μου. Αχ, εδώ ξαπλώνω στον καναπέ. Παίζω FF. Εντάξει. Τίποτα άλλο. Τι να κάνω. Α, τώρα θα σας δείξω και εδώ. Παγιά, παιδιά μου, προσθέτω να μπεις κάπως εδώ μέσα, αλλά τώρα δεν σ' αφήνει, ρε, γιατί κρύβες μου και ήταν πολύ καλή κρυψώνα. Αλλά τώρα την έφυγαν οι αγαπητοί. Τώρα αν με φάει ο κυκ... Άντε! 4 άτομα πρέπει να πεθάνουν και εγώ φεύγω. Πάω που θέλω. Πριν να έρθει ο κύκλος. Να δούμε. Ακόμα 14 άτομα. Πεθάνετε, ρε, πεθάνετε. Πρέπει να 13. Πρέπει να σα σκοτώσω εγώ. Αχ. Χόρεψε, γατούλα μου. Έλα, πίδα. Πίδα σαν σωστό γατί. Μπράβο. Μπράβο, να πηδάς έτσι. Έτσι κάνουν τα γατιά. Εσύ είσαι γατί, όχι σκυλί. Βασικά και τα σκυλιά πηδάνε. Δεν μας νοιάζει όμως. Για σκυλιά και γατί. Έρχεται ο κύκλος, ρε, τι να κάνω. Τι να κάνω. Πεθάνετε, ρε. Πεθάνετε. Δεν ξέρω, έχω τι να κάνω. Σταμάτα, ρε κύκλε. Τέλος πάντων. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε, μόλις μπω στον κύκλο, πρέπει να μπω σε σπίτι. Οπωσδήποτε. Εντάξει, πήραμε και όπλα. Τέλεια. Πρέπει μόλις μπω στον κύκλο να μπω σε σπίτι πριν τα 10 άτομα. Άρα πρέπει να τρέξω. Τρέξε, όμορφα μου. Το νέο μου σπίτι θα είναι κάπου στον κύκλο. Ας κόχει στον κύκλο. Εδώ. Ένα άτομο είναι. Ένα άτομο και τελειώνει ο κορονοϊός. Ιουπί. Τι έχω.
Τίποτα. Δεν έχω καν γκλου. Μια μπόμπα. Εντάξει. Πολύ πιθανόν δεν θα πάρουμε win. 9 άτομα. Παιδιά, είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερωθήκαμε από την καραντίνα. Φύγαμε. Δε φύγε. Να πάω εδώ. Παιδιά, επειδή έχει καιρό να κάνω βίντεο, μπορεί αν αυτό το βίντεο μέχρι αύριο πάει 25 προβολές, θα κάνω κι άλλο αύριο, σας το υποσχόμαι. Όχι κι άλλο τέτοιο βίντεο, ενώ κι άλλο βίντεο. Πάντως δεν θα είναι challenge. Το επόμενο βίντεο, ενώ το επόμενο, μόλις θα γίνει ο κορονοϊός, θα κάνω βίντεο μετά την καραντίνα. Τι θα κάνουμε? Θα γίνουμε όλη μέρα με τα αμάξια. Τι θα κάνουμε? Τώρα εδώ που θέλω πάω. Εδώ αυτό το κάστρο το χαλασμένο, τι θέλω να το κάνω, δικό μου είναι. Τελείωσε ο Ράφαελ, έτσι που τον έχω το σκιν. Τώρα το μου βγάζει πάλι άτομα. Πάμε να τους φάμε. Οπ! Μείνουμε. Τι έγινε τώρα? Δεν πειράζει, χάσαμε. Αλλά εγώ έκανα το challenge που ήθελα να κάνω. Νομίζω βγήκε και γενικά μικρό το βίντεο, 10 λεπτά, δεν ξέρω, θα δω μετά που θα το κάνω edit. Μπορώ να δω. Περιμένετε. Α, παιδιά, να σας πω και από πού πήρα τον εφέ. Βλέπετε, πατάτε εδώ, δείτε, στην μία μέρα παίρνετε την Νικήτα, στις δύο την Μόκο, στις πέντε το Μίκουε και στις οχτώ τον Ραφ.